Άγιοι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Επιμέλεια παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου. Αγαπητοί μου, σας καλωσορίζουμε σε ακόμα ένα επεισόδιο της εκπομπής «Άγιοι τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Συνεχίζουμε το ευλαβικό διπορικό μας στη Γαλιλαία και τώρα βρισκόμαστε στην ευλογημένη Καπερναούμ. Βορειοδυτικά της λίμνης Γενισαρέτ, στα σύνορα των αρχαίων φυλών Ζαβουλών και Νεφθαλήμ, βρίσκεται η αρχαία Καπερναούμ, την οποία ο Ιησούς έκανε το κέντρο της επίγειας δράσης και διδασκαλίας του και κατήρθεν εις Καπερναούμ πόλην της Γαλιλαίας και ειν διδάσκων αυτούς εν τη Σάβαση και εξεπλίσοντο επί τη διδαχή αυτού ότι εν εξουσίαν ειν ο λόγος αυτού. Το εβραϊκό όνομα της πόλης Κφάρ Ναούμ σημαίνει χωριό του Ναούμ, αλλά προφανώς δεν έχει σχέση με τον προφήτη Ναούμ που έζησε τον 5ο π.Χ. αιώνα. Ο προφήτης Ναούμ, ένας από τους 12 μικρούς λεγόμενους προφήτες, άκμασε περί το 460 π.Χ. και ήταν από τη φυλή του Σιμεών. Η πατρίδα του ήταν η Ελκεσέμ, γι' αυτό ονομάστηκε
και Ναούμ ο Ελκεσαίος. Το βιβλίο της προφητείας του αποτελείται από τρία μικρά κεφάλαια και αφορά την τύχη της πόλης Νινεβή, την οποία χαρακτηρίζει ως πόλη του αίματος, του ψεύδους, της μεγάλης αδικίας και πορνείας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του την 1η Δεκεμβρίου. Η Καπερναούμ δεν αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη, γιατί η ίδρυσή της, όπως άλλωστε αποκαλύπτουν και οι αρχαιολογικές ανασκαφές, τοποθετείται στα ελληνιστικά χρόνια, γύρω στον 2ο π.Χ. αιώνα, όταν δημιουργήθηκαν και άλλοι ψαράδικοι οικισμοί γύρω από τη λίμνη Γενισαρέτ. Στην Καινή Διαθήκη κατονομάζεται 16 φορές ως Καφαρναούμ και Καπερναούμ, ενώ και στον Ιώσυπο η εβραϊκή ονομασία μεταγράφεται στα ελληνικά ως Καφαρναούμ και Κεφαρνοκόν. Στα αραβικά λέγεται Ταλχούμ και ίσως αναφέρεται στα ερείπια Τέλ του Χούμ, πιθανώς συντετμημένη μορφή της λέξης Ναούμ. Στα ρωμαϊκά χρόνια η Καπερναούμ ήταν μεγάλο τελωνιακό κέντρο, όπως προκύπτει και από την πρώην ιδιότητα του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ματθαίου. Εδώ πλήρωναν τα τελωνιακά διόδια εκείνοι που διέσχιζαν τον Ιορδάνη ποταμό και έμπαιναν στην τετραρχία του Ηρώδη Φιλίππου του Δευτέρου και στην πρωτεύουσα της Βυσθαϊδά. Ταύτα αυτού λαλούντος, αυτή σιδού άρχον εις προσελθόν, προς εκείνη αυτό λέγον, ότι η θυγάτηρ μου άρτη ετελεύτησεν, αλλά ελθόν επίθε στην χείρα σου επ' αυτήν και ζήσετε. Και γερθείς ο Ιησούς, οικολούθησεν αυτό και οι μαθητέ αυτού. Κι ιδού γινή εμορροούσα 12 έτη, προσελθούσα όπισθεν ύψατου του κρασπέδου του ηματίου αυτού. Έλεγε γάρενε αυτή, εάν μόνον άψομαι του ηματίου αυτού, σωθήσομαι. Ο δε Ιησούς, επιστραφής και ειδών αυτήν, είπε, «Θάρση θύγατερ, η πίστη σου σε σοκέσε, και εσώθη η γηνή από τις ώρας εκείνης. Και ελθόν ο Ιησούς εις την οικίαν του άρχοντος και ειδών του σαυλητάς και των όχλων θορυβούμενων, λέγει αυτής, «Αναχωρείτε, ούγαρα πέθανε το κοράσιον, αλλά καθεύδει και καταγέλων αυτού. Ότε δε εξευλήθη ο όχλος, εις ελθόν, εκράτησε της χειρός αυτής και ηγέρθη το κοράσιον. Και εξήλθεν η φήμη αυτή εις όλην τη γην εκείνην». Στην παραθαλάσσια Καπερναούμ, ο Ιησούς γνώρισε τους περισσότερους Αποστόλους του και έκανε τα πιο πολλά θαύματά του. Θεράπευσε τον δούλο του Ρωμαίου Εκατόνταρχου, την πεθερά του Πέτρου, την αιμορροούσα γυναίκα, τους δύο τυφλούς, τη συγκύπτουσα γυναίκα, τον παραλυτικό, πολλούς δαιμονισμένους και ανέστησε την κόρη του Ιαΐρου. Στην Καπερναούμ δίδαξε για πρώτη φορά και το μέγα μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Από τον 2ο ήδη μετά Χριστόν αιώνα, μια μικρή χριστιανική κοινότητα είχε συσπηρωθεί στην Καπερναούμ, γύρω από το σπίτι του Αποστόλου Πέτρου,
που είχε μετατραπεί σε ιερό προσκύνημα. Η ύπαρξη της πόλης διαπιστώνεται και στη Βυζαντινή περίοδο, χωρίς όμως άλλη αναφορά για τη θέση ή την ιστορία της. Οι παλαιότερες μαρτυρίες μιλούν για την ύπαρξη ιουδοχριστιανικής κοινότητας, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα του 4ου αιώνα. Μετά την ήττα των Βυζαντινών στη μάχη του Γιαρμούκ, η Γαλιλαία καταλήφθηκε από τους Άραβες. Στα μέσα του 8ου αιώνα, ένας καταστροφικός σεισμός ισοπαίδωσε την πόλη, η οποία επανοικοδομήθηκε σύντομα, αλλά όπως πιστοποιούν τα αρχαιολογικά ευρήματα, βρισκόταν πλέον σε φάση παρακμής. Περί τα μέσα του 9ου αιώνα, λόγω κάποιων εξεγέρσεων, η πόλη θα ξανακαταστραφεί, αλλά θα χτιστεί ξανά σαν ένα μικρό αραβικό χωριό, χωρίς σχέδιο και αρχιτεκτονική, που και αυτό θα καταστραφεί για να ξαναχτιστεί για τελευταία φορά στο δεύτερο μισό του 10ου αιώνα. Όταν οι σταυροφόροι έφτασαν στην Αγία Γη, βρήκαν την Καπερναούμ εγκαταλελειμμένη από τους κατοίκους της, οι οποίοι είχαν καταφύγει για να προστατευθούν στα μεγάλα αστικά κέντρα και ερυπωμένη λόγω του μεγάλου σεισμού που έπληξε την Παλαιστίνη το 1033 μετά Χριστόν. Οι λιγοστές πληροφορίες για την πόλη αυτή την περίοδο προέρχονται κυρίως από προσκυνητές και είναι συγκεχημένες ως προς την τοπογραφία της. Και αυτό γιατί απουσίαζε από τους χώρους που προτείνονταν για να επισκεφθούν οι χριστιανοί προσκυνητές, αφού από την άλλοτε πλούσια Καπερναούμ δεν είχαν πλέον απομείνει παρά μονάχα θλιβερά χαλάσματα πλάι στη λίμνη, επαληθεύοντας την προφητεία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. «Και εσύ Καπερναούμ, έως του ουρανού υψωθήσα, έως άδου καταβιβαστήσει». Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα ένα επεισόδιο της εκπομπής «Άγιοι τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Χάριτι του Παναγίου και ζωοδόχου τάφου, να είστε καλά και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας. Άγιοι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Επιμέλεια, παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.